αλλάξανε τα χρόνια κι απ' τις αλάνες μπήκε στα σαλόνια. Εσύ που ήσουν λευτερό λιοντάρι, γυρεύεις ένα αφέντη να σε πάρει. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Χαίρετε, κύριε Πρόεδρε. Αρκούμε, κύριε Πρόεδρε. Άλλο είναι ο Λέων κι αν ο Καμελέων, τώρα πια δεν έχει σημασία. Άλλο είναι ο Λέων κι αν ο Καμελέων, τα έχεις φτιάξει με την εξουσία. Τα πρόσωπα και οι καταστάσεις της σειράς δεν έχουν καμιά απολύτως σχέση με πραγματικά πρόσωπα, ακόμη και αν υπάρχουν εξωτερικές ομοιότητες. Ρε μανά μου, δεν φαντάζεσαι τι ηρεμή είμαι σήμερα. Γιατί, εσύ γιατί, δεν είναι σπίτι ο Βίρονας. Όχι, όχι, δεν έφυγε πρωί-πρωί. Απλά εψές δεν ήρθε καθόλου. Πού θέλεις να ξέρω ρε Ιωάννα μου αν το ξανάκαμε. Νομίζεις ότι τον παρακολουθώ κιόλας. Όχι, όχι, δεν ανησυχώ καθόλου. Απλά κάπου θα εξέκοψε. Φίλε Νάδανα. Ιωάννα, πέ μου έλειπες τον καφέ σου ακόμα. Για τον Βίρο να μου μιλούμε, μάνα μου. Πόση ώρα να μιλάς στο τηλέφωνο, Νετήση. Πόση ώρα να μιλάς στο τηλέφωνο. Έχει 40 λεπτά που πιάνω και ακόμα μιλάς. Παναγία μου, για μας πάρους είχα πάρει. Ίσα τώρα είδε την ευκαιρία να μιλήσει. Αποκλείεται να υπάρχει άλλη γυναίκα στον κόσμο σαν την Τέση. Σηκώνεται από το χάραμα του Φουτσέ. Η πρώτη σου για να πιάσει το τηλέφωνο και να μιλάς με τις ώρες. Δεν γίνεται αυτή η κουβέντα. Σιγά, δεν γίνεται αυτή η κουβέντα. Δεν πάρε, μιλάω μόνο σου. Πήγαινε σιγά γιατρός. Τριτίζει, σήκωσε το ρε μάνα μου. Και με παρού χαπαρίν, να αντιναχθεί το σχέδιο μου στον αέρα. Ναι. Ποιος είναι? Τέζι. Τέζι, είμαι ζωντανός. Γιατί ρε Βίρονα? Τι γιατί ρε Τέζι, θέλετε να με σκοτώσουν δηλαδή? Ρε Βίρονα, να μου θέλεις και πιάνεις με τώρα πρωί πρωί. Τέζι, απαγάγαμε. Επιτέλους. Πε μου, Βίρονα, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις λάθος, ναι. Ε, Τέση, μα τι θέλεις δηλαδή, πιστοποιητικό με χαρτόσημο για να το συνειδητοποιήσεις. Βίρονα, ας σε απαγάγαν, είναι τέλος μου μιλάς, μάνα μου. Εν μπορώ να σου πω τώρα. Γιατί με δερνείς, ρε κουμπάρε, γιατί με δερνείς. Βίρονα, ποιος σου χτυπά, μάνα μου, ρώτα το όνομα του. Τέση, είναι ώρα τώρα να αναπτύξεις κοινωνικές σχέσεις, εντάξει. Βίρονα. Σε παρακαλώ, έχεις τίποτε άλλο να μου πεις, λέτε να κρυάνει ο καφές μου. Ρε Τέση, απαγάγαμε λαλό σου κι εσύ, εσείς έννοιαν του καφέ σου. Απαγάγασε ρε Βίρονα, εν και βιάσασε κιόλας. Καλημέρα Πέτρη μου, καλημέρα Πέτρη μου, ένα καφέ Πέτρη. Πολλά πρωινός κύριε Υφυπουργέ. Πέτρη μου, σήμερα ξύπνια από τα 7 χαράματα με μία να ανεξήκει την όρεξη για δουλειά, Πέτρη. Αν δεν πιστεύεις το ίδιο λεπτάκι μου, ήρθα μου 7 χράματα και έφτιαψα για την κυρία Ραδιό. Εδώ είστε κι εσείς κύριε Φίλε. Ναι, να με είναι κύριε Ταγματάρχη, εσύ μου σκάπη για να πιστεύω τα 7 χράματα στο παράκι. Θα μένω πως το σου. Ήρθα να πω στον κύριο. Να με το πεις τίποτα να πάει στο πως το σου. Ναι, αλλά έχω συνταρακτικά νέα κύριε Υφυπουργέ, σας παρακαλώ, ακούστε με. Άκουσες τι είπα. Άι στο κομμελιό να μιλήσει κιό. Όποτε ανοίξει το στόμα μου και το προτσάνκα. Μη, δεν είναι θέμα ιδέα, κύριε. Ναι, μίλα. Λοιπόν, απέκτησε ο κύριος Τράπης. Ποιος σου είπε, ο ίδιος τηλεφωνικός. Μα γίνονται έτσι πράγματα. Ρε, Τραγματάρχη, παρέτα μας, γεμού, παρέτα μας. Αλλά όπως ονειρεύτηκες πως εσύ, όπως το ονειρεύουμε κι εγώ κάθε νύχτα. Είμαι φίλοι, αλήθεια σας λέω. Κι εγώ αλήθεια μου σου λέω. Ε, κι αν απαγάγαν το Βίρονα μας. Ρε, Πέτρη, μα είναι 2001 που έχουμε, μάνα μου. Από πιστεύεις τα θαύματα. Πολύ ωραία. Πού το είδες τώρα, κόρη μου?
Σίγουρα και δεν το είδα, αφού από το τηλέφωνο μιλάμε, το ξεχάσατε. Κόρη μου, φέρ το νου σου και πάρ το να παγάγα με ένα νου σου. Πολύ ωραία, σας έχουν απαγάγει. Εμένα τι με ενδιαφέρει. Κόρη μου, είμαι ο υπουργός γεωργίας. Κι εγώ η Μαρινέλα. Παρακάτω. Κόρη μου. Λοιπόν, δεν είμαι κόρη σας. Εσείς πια δεν υποφέρεστε. Όλοι τρελοί εδώ χτυπάνε. Λοιπόν, αν είστε τρελός, μην μιλήσετε. Τούτος είναι ο νέος τρόπος της ΣΥΔΑΣ για να αφήνεις μήνυμα. Κύριον Γιαννάκη Σταματίου, Προεδρικών Μέγαρο. Αποστολές, Ροζίτα. Ώστε έτσι, κύριε Σταματίου. Παίρνουμε καιρός δραβασάκια τώρα. Τι θα του κάνω? Θα τον κρεμάσω ανάποδα. Όχι, όχι, όχι. Θα τον βασανίσω και ύστερα θα το σουβλίσω σαν τον Αθανάσιο Διάκο. Γελούλα μου, τι κάνεις, διαβάζεις Ελληνική Επανάσταση? Δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάτε, κύριε Σταματίου. Για τον Αθανάσιο Διάκο, φυσικά. Σε άκουσα προηγουμένως που έλεγε στο όνομα του μάνα μου. Μανάκωση και πιτάκωση. Μα γιατί μου μιλάς έτσι, αγάπη μου? Αγάπωση και πιτάκωση. Γελούλα μου, εγώ αγαπώ σε. Ξέρεις. Γιατί. Ευθύνη Γεωργούλα, δεν σας ενοχλά. Δεν με αφήνετε κι εσείς ήσυχοι. Μα πώς μιλάτε έτσι σε έναν υπουργό Θεσπίνη? Κύριε Υπουργέ, δεν έχω την όρεξή σας. Θα διαμαρτυρηθώ στον κύριο Πρόεδρο για αυτή την αχαρακτήριστη συμπεριφορά σας. Κύριε Φούλη, μπορείτε να διαμαρτυρηθείτε όπου θέλετε, ακόμα και στο ανώτατο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κύριε Υπουργέ, μην υπαρξηγείτε. Σήμερα δεν είναι καλά η Γεωργούλα, καταλάβατε? Όχι, δεν κατάλαβα, κύριε Σταματίου. Σκασίλα μου αν καταλαβαίνετε και αν δεν καταλαβαίνετε, κύριε Υπουργέ. Είναι συμπεριφορά αυτή η σωστή ιδιαίτερα, ναι. Βέβαια. Η σωστή ιδιαίτερα παίρνει τα ρόζρα βασάκια από τη Ροζίταν και τα δίνει στον παραλήπτην βουβή και κλειοστομιασμένη. Μα τι είναι αυτά που λέτε, Δεσποινή? Εργάζεστε στο Προεδρικό και όχι σε μασατζίδικο? Ναι. Εργάζομαι στο Προεδρικό, κύριε Σταματίου. Και αυτόν τι είναι, κύριε Σταματίου? Τι είναι αυτό το ροζ ραβασάκι? Μα, η Γιωργούλα μου, ροζ ραβασάκια, κύριε Σταματίου. Ροζ ραβασάκια. Μα το Θεό, ρε Μύρονα. Μα πόσες φορές να μου τηλεφωνείς που το πρωί τζα μου λαλείς ότι σε απαγάγα? Και τι έκανες πως σου το είπα, α, πέ μου να δούμε. Τι ήθελες να κάνω, δηλαδή να προτάξω τα στήθια μου? Μια νέα γυναίκα μπροστά στους αδίσταχτους απαγωγής. Και ύστερα να βρω και να με συφτάνω δηλαδή. Όχι ρε Τεζιέ, σου είπα να κάνεις έτσι πράγμα. Όχι, γιατί θα το έκανα μου το λάλε νομίζω. Εντάξει, Βιρονά μου, σαν γυναίκα σου θα σε υπερασπιστώ αν σε σκοτώσουν. Θα σκίσω τα ημάτια μου. Αλλό να κάνουμε και υπερβολές, ρε Βιρονά. Αλλά και εσύ, μάνα μου, εν ανάγκη να τους πολλοπροκαλείς. Ξέρω το, εντάξει, είσαι γενναίος. Αλλά εν ανάγκη να μου τηλεφωνάς κάθε λίγο. Ρετήσει, τηλεφώνα μάνα μου στα κανάλια, πρέπει να δοθεί δημοσιότητα, πρέπει να με αφήκω. Όχι, μάνα μου, που το πολύ το ξύλο που σου δώκανα λόγω σε παλάβωσες. Τι θέλεις να κάνω, δηλαδή να μάθει ούλος ο κόσμος ότι σε απαγάγαν, αρκέψουν να με λυπούνται, να γεμώσει το σπίτι μας τα μέσα δημοσιογράφους και να κλαίω να ικετεύω τον καθένα, δηλαδή, για να σε αφήκουν εσένα? Όχι, Βίρονα μου, μείνε κι αμέ που είσαι. Και μεν έχεις καμιά νένια. Το πολύ σε 24 ώρες να σε βαρεθούν και να σε αφήκουν. Εγγυούμε σου το τούτο. Με τι είσαι, πέτω του παπά σου, μίλε μου, μάνα μου. Ευαρέθηκα με μόνος μου. Θέλω να πω με τους απαγωγείς. Ευαρέθηκα τους. Ρε Βίρονα, αντράπου, μάνα μου. Εν τούτη η καλή ανατροφή που σου δώσαν οι δικοί σου. Να τηλεφωνάς μπροστά στους ανθρώπους και να λαλείς ότι τους ευαρέθηκες. Άντε τέλος πάντων, Βίρονα μου. Πρέπει να φύγω, έχω ραντεβού, περιμένει με η Θεοδώρα. Πάμε να δούμε κάτι νέα μοντελάκια που ευκάλα. Άντε, άντε, γεια. Ναι. Περικλή, θα σε ρωτήσω κάτι, αλλά μην με παρεξηγείς, ε. Ακούω, πρόεδρε. Είδες καθόλου το Βίρονα σήμερα? Με κακομελετάς, πρόεδρε, να χαρείς. Δεν κακομελετώ, αλλά είναι πάρα πολύ παράξενο. Εσύ τόσες ώρες που ήρθα εδώ και... Και έρθει να σε κουκουφά. Όχι, όχι, όχι. Δεν ήρθε ούτε μια φορά. Σήμερα το πρωί στο σπίτι. Δεν τον ήβρα στο σαλόνι να με περιμένει όπως πάντα.
και στενοχωριέσαι, πρόεδρε. Αλλά όπως έπαθες θυσμό με τις πελάρες του Βίρουνα, και δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τις πελάρες του, α. Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα, Περικλή. Δεν είναι φυσιολογική αυτή η απουσία του Βίρουνα. Αλλά όπως είναι αυκαιαληθινόν το όνειρο του ταγματάρχη, πρόεδρε. Ποιον όνειρο? Ότι απαγάγαν τον Βίρουνα. Όνειρο θερινής νυχτός, διαρκούντος του χειμώνος, Περικλή. Κορκογόνα, μα κλαίεις? Ποιος κλαίει, κύριε Πετρή? Βλέπεις κανένα να κλαίει, δαμε. Χωρί, μα τώρα θέλει να πεις ότι κλαίεις. Ας γελάς. Πού θέλεις να πω, δεν κλαίω. Παράξενα πράγματα. Αφού τρέχουν τα μάτια σου. Έλα, έλα, σφουγγείς του. Ευχαριστώ, κύριε Πετρή, αλλά θέλω να ξέρεις ότι, εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν κλαίω. Κόρη, μα περιπέσεις, ναι. Όχι, κύριε Πετρή, απλά μπήκε ένα μουγιούδι μέσα στο μάτι μου και δεν μπορώ να το βγάλω. Μα, αφού τρέχουν και να δικιώσουν τα μάτια. Δυο μουγιούδια που έμπηκαν στα μάτια. Μα, νομίζετε, έκατσε να τα μετρήσω, κύριε Πετρή. Κόρη Γιώργουλα, να φωνάξω το Γιαννάκη που είναι ειδικός για τα μουγιούδια σου να βγάλει. Να το βγάλω τα μάτια του αν έρθει. Τι είναι το μουγιού, είναι το ένα να μην το Γιαννάκη. Γιώργουλα μου, είσαι αρέβαρα μου. Έλα δα ρε Γιαννάκη, έλα δα είναι που είσαι κάμε στις κομπελούες και φάντη να μουγιούδια όλη μέρα σήμερα. Μπήκα, πού έμπηκα τα μουγιούδια, αγάπη μου, πού έμπηκα. Μην ξανατολμήσεις να με πεις αγάπη σου. Ρε Γιαννάκη, πολύ πάετε. Τι σε κάμε δρα της Γιώργουλας μας. Κύριε Πετρή, αλήθεια μου σωρώ, εγώ είμαι αθώος. Ψεύτη! Και τι ήταν αυτά τα ροζ ραβασάκια από κάποια ροζίτα. Και νομίζετε ότι έχω τίποτε τώρα κανένα προσωπικό παραπονό. Απλώς δεν μου αρέσει να σπηλώνετε το όνομα, το καλό όνομα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ώστε να πούμε τώρα κλαίει για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κύριε Πετρή, δεν κλαίω. Πόσες φορές δηλαδή θα πρέπει να σας το εξηγήσω. Είπαμε το μουγιούδι, Παναγία μου. Δεν ανέχομαι, βρε παιδί μου, να γίνεται ο πρόεδρος στόχος της αντιπολίτευσης. Δεν επιτρέπεται να έρχονται να πασάκια στο προεδρικό. Καταλαβαίνετε ή δεν καταλαβαίνετε. Πες ναι ρε Γιαννάκη να πάει πασά κακό. Γιούλα, εντάξει. Τώρα εντάξει τώρα. Εντάξει και άμαξες, όχι εντάξει. Έλατε μαζί μου στο γραφείο για ανάκριση. Να δούμε ποια είναι αυτή η ροζίτα με τα ροζ ραβασάκια. Όχι ότι με ενδιαφέρει δηλαδή. Σκασίλα μου. Ποτέ ενδιαφέρεισαι. Πρέδρο, μα σωρό μιλάτε, ρε κομπάρι, απαγάγασε. Ρε Περικλή, έχει 10 λεπτά που σου τον άλλο και ακόμα να το καταλάβεις. Μπράβο ρε κομπάρι, αξίζω σου συγχαρητήριο. Ναι ρε Περικλή, αλλά πρέπει να κάνετε κάτι για να με απελευθερώσετε, ρε κομπάρι, καμιά πορεία διαμαρτυρίας να πούμε. Εν είμαστε καλά ρε Βίρονα, να πιάσουμε τις στράτες εγώ και ο πρόεδρος για να συγκινηθούν οι απαγωγείς. Καλά ρε, κάνετε απεργία πείνας καλό, πάντα πιάνει τόπον τούτο το μέτρο. Ναι, είδαμε πόσο τόπο έπιασε στην Τουρκία. Εκαθαρίσαν τους ούλους μέσα στις φυλακές για να τους σώσουν, ναι. Με Περικλή, εκεί είναι στην Τουρκία που είναι, ρε κουμπά. Πού είσαι, ρε Βίρονα? Σε ένα ξενοδοχείο στη Λευκοσία. Μην ανησυχείτε, εγώ τα ούλα τα κόμφορ. Τηλεόραση, πισίνα, σάουνα. Εντάξει, ρε Βίρονα. Είναι από διαμαρτυρέσαι, ρε. Κάτσε για μέσα, άμα βαρεθείς, έρχεσαι, ρε Βίρονα. Με Περικλή, κρατούμε απαγωγής, πώς θα έρθω. Καλά ρε Βίρο. Εντάξει ρε κουμπάρε, ένα σε βαρεθούν ρε κουμπάρε, αποκλείεται. Όπου σε ένα σε ξαπολύσουν ρε. Περικλή, βαρέθηκα, θέλω να φύγω. Φώναξε τους δημοσιογράφους ρε κουμπάρε, τελειώνουμε. Ναι, γιατί επέλανα ρε Βίρο, θες να πιάνουν και άλλοι πολιτικοί τηλέφωνο και να διαμαρτύρονται. Εσύ κινήθηκα τώρα ρε Περικλή. Έχει γνώση ότι αγαπούμε όλοι οι συναδέλφοι πολιτικοί και τον κυριότερο σέβονται με και εκτιμούν την προσφορά μου. Σίγουρο να λες ότι να διαμαρτύρονται. 1000%. Ένα θέλουν και εκείνοι να τους απαγάγουν. Όπου κοιτάζει οι εκλογές, έρχονται. Καλημέρα! Με τρομάξατε, κυρία μου, και κόντεψε να βγάλω το μάτι μου. Εντόπωσα με να βγάλεις αφλήθεια σου, κυρία μου. Δεν μιλάω σε αναγωγούς και το θράσο σας είναι απίστευτο. Σας παρακαλώ να φύγετε από το γραφείο μου. Θέλω να δω τον κύριο Υφυπουργό. Πρόβλημά σας. Ακού να δεις. Ήρθα να δω τον κύριο Υφυπουργό και θα τον δω. Έτσι νομίζετε. Ακούει κυρία μου. Εν τι γίνεται κάθε φορά που έρχομαι δαμέ να περνώ που ιεράν εξέταση. Εν εγκατάσταση τούτη. Πάω μέσα. Δεν θα πάτε. Μα είσαι με τα καλά σου. Πώ
Πώς τολμάτε να κριτικάρετε τον ντύσιμό μου? Εγώ πάντα ντύνομαι από τα καλύτερα καταστήματα. Δεν μίλησα για τον ντύσιμό σου, κυρία μου. Λοιπόν, σας παρακαλώ, δεν σας ακούω άλλο. Σας αγνώ, έτσι. Λοιπόν, πάω μέσα. Πρέπει να περάσετε πάνω από το πτώμα μου για να μπείτε μέσα. Μη μου βάλεις ιδέες, α! Δεν μπορεί να έρθει, μη. Παίζεις με τη Μαρινέλα, γη μου. Σπολινάτε με αυκείς έξω. Εφάνε ρεντένια. Δεν επιτρέπω στον κύριο υφυπουργό να έχει φίλους σαν και εσάς. Ούτε να μιλάει σε ανάγωγους. Ακούεις? Να αλλάξετε γραφεία. Άμα τη βάλεις μέσα, ένα σαστή η κατάσταση. Και να λωνίζετε, δεν σφάξανε. Ρε, μα ακόμα ανεσυνείδησες. Λοιπόν, πάμε στον πρόεδρο. Άτε. Να του πούμε για την κυρία. Τόλμησε να του πεις για την Μαρινέλα. Και βλέπω σε να βγάλει σκοπιάνι στα κότσινα. Έλα, προχώρα, προχώρα. Γεια σου. Με έναν ησυχείς. Παπά μου, τηλεφώνησε μου τόσες φορές και εγώ δεν άκουσα κανέναν απαγωγή αν να μιλήσει. Φαίνεται ότι εξέχασε να βάλει μες στο σενάριο απαγωγής. Δηλαδή εσύ επιμένεις ότι είναι σκηνοθετημένη η απαγωγή. Και ως πέλος ήταν να παγάγει το Βύρονα. Ξέρω κι εγώ, κόρη μου, άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Και να παγάγουν το Βύρονα να τον κάνουν τι. Οφείλω να ομολογήσω ότι θα πρόκειται για κάποιον ανώμαλο που σκέφτηκε να παγάγει τον Βύρονα. Άρα, παπά μου, πού οδηγούμαστε? Πάντως, ας συμβαίνει αυτό που υποψιάζεσαι, φοβούμαι μήπως αυτός το έχει πει στους δημοσιογράφους. Και τότε, ποιος με φιλτώνει που τώρα ζηλίκει πάλι? Μα ποιος να το έχει πει στους δημοσιογράφους, παπά? Ο ίδιος, αφού η συλλαλής μου πως εφαγώθηκε να φέρουμε τα κανάλια. Παπά, σου το λέω, εγώ θα μεταναστεύσω. Όσα ρε ζηλίκια θα αντέξω με τον Βύρονα. Εκτός κι αν προσποιηθώ ότι δεν τον ξέρω. Τινόν που φοβούμαι είναι μήπως το μάθει και ο Σπύρος. Και έχω τον και δούδο πας στην κεφαλή μου. Σας ξαναρωτώ, κύριε Σταματίου. Ποια είναι αυτή η Ροζίτα γέ μου? Γιούλα μου... Επιτέλους απαντήστε, κύριε Σταματίου, και σταμάτα να μου παίζεις εμένα τον πελό. Μίλα! Γιώργο μου, δεν έχω ιδέα. Μα πρέπει το νόμισες, δηλαδή. Ότι θα ανεχτώ εγώ να τη συλλημπουρδίσει μέσα στο προεδρικό με τη μία και με την άλλη. Εγώ πού τη συλλημπουρδίζω, Γιώργουλα μου, πού τη συλλημπουρδίζω? Αχ, Θεέ μου! Θεέ μου, έμπορο. Θα λιποθυμίσω, έμπορο. Θα λιποθυμίσω, να ακούει. Φοβούμαι να μιλήσω, τι να πω. Όχι να πει γέ μου, να κάνει. Τι να κάνω? Να κάνει τον απομηχανίστε ο. Ναι, καταλαβαίνω. Να σηκωστώ. Ναι, να σηκωστεί και να με φιλήσει διαφορετικά. Αν δεν το κάνει αυτή τη φορά, θα. Όχι, συγγνώμη. Γιούλα μου, ξέρεις τι η Ροζίτα. Ποια είναι αυτή, ξέρω τι. Ελπίζω να μην ενοχλώ. Κύριε Υπουργέ, μα τι ψάχνετε πάλι εσείς μέσα στο γραφείο μου? Δεν έχετε δουλειά να κάνετε? Εσείς σκοτώνεστε στη δουλειά, δεσποινείς Γιωργούλα και μου κάνετε παρατήρηση. Και να σας πω κάτι, σιωπή. Σας μισώ. Κύριε Σταματίου, να πλησιάσετε παρακαλώ. Μάστε, κύριε. Τι έγινε εκείνη η επιστολή που πήρατε από την Ροζίτα? Ναι, την έχω εδώ, κύριε Υπουργέ. Την έχω εδώ. Το ξέρετε ότι είναι για μένα, κύριε Σταματίου? Το ξέρω, κύριε Υπουργέ. Το ξέρω. Κατάλαβες τι θέλω να πω, Αρτέμι? Είμαστε τίποτε μωρά, πρόεδρε, η δουλειά στο χέρι μας. Λοιπόν, ρε Αρτέμι, λοιπόν, σε παρακαλώ, πρόσεχε που τους δημοσιογράφους. Ναι, Αρτέμι, και σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω αποτελέσματα πολύ σύντομα. Αρτέμι, κι άγω είναι ο νεύρισμα, τι ρίξε ως ένας ζουλομανδία και στείλω τον ευθείαν στο ψυχιατρίο. Μα είσαστε σίγουροι ότι δεν θα τον δεχτούν και πάνε? Ρε, ο Μικελής είναι δικός μας άνθρωπος. Θα τηλεφωνήσω εγώ, εντάξει. Εσύ έβρετον, και άλλα είναι δική μου δουλειά. Λοιπόν, Αρτέμι, μπορεί να πηγαίνεις τώρα, αλλά σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, θέλω αποτελέσματα. Ρε Βύρονα, να χαρείς, μάνα μου. Έλα σπίτι να τελειώνουμε με την ιστορία, ανεβαρέθηκα. Πώς θα έρθω, ρε Τέζη, αφού δεν κάνετε τίποτε που ό,τι σας είπα. Βύρονα μου, εντζε θέλω να γίνω ρε ζήλη. Πιάσε, Τέζη μου, τον Λάζαρο τον Μαύρο, εσένα θα σου πιστέψει. Γιατί, εσένα δεν σου πίστεψε? Όχι, να του κλάψω μήνε, αλλά γύρω στο χαβάντου για να καταλάβεις που κατάντησε είναι τη δημοσιογραφία στην Κύπρο. Ρε Βύρονα, εν είναι εγώ που σου είπα, μάνα μου, να κάτσεις για με που είσαι
Και πού είναι να πάει, να βαρεθούν και να σε εξαπολύσουν. Ήταν να σε ταΐζουν μούχτιν. Μούχτιν, έτσι με του νου σου. Ένα καταραμένο λίρες που στοιχίζει το δωμάτιο. Ένε κατάλαβα. Δηλαδή τώρα η απαγωγή σε βάλασε και κρατάς και τα λογιστικά τους. Ουι, άκουσα τους που ελαλούσαν την ώρα που με δέρνα. Ξέρεις το ότι τον άντα σου δένουν το πρωί, μεσομέρι και βράδυ. Καλά ρε Βίρονα, τουλάχιστον κρατούν ένα σταθερό πρόγραμμα. Εφαντάστηκες να σε δέρναν όποτε τους εκατέβαινε. Τίζη, σκέφτομαι να αποθράσω. Απαναγία μου, δεν το σκέφτηκα τον ενδεχόμενο. Σε λίγο είναι να μου φέρουν το λάντζ. Που είναι να φάω και ύστερα, θα αποθράσω. Βίρονα μου, δώσ' μου έναν που τους απαγωγείς να του μιλήσω, μάνα μου. Τίζη, ξέρεις, ένεσαι κανένα μέσα, λίπουν όλοι. Για τούτο που ήβρα την ευκαιρία και τηλεφωνώ σου. Εσύ κουφί έκαλο. Μα να τροπή που τα πλάσματα, ρε Τέιζη, επαναγγείλα μου το φαΐν, θέλετε να το προσβάλλω, γίνεται. Άτε ρε Βίρονα, φάε, τέλειωσε το λάντς σου και δραπέτευσε ύστερα. Κάνει, έγινε σύριαλ του την ιστορία με την απαγωγή σου. Ανησυχώ, Περικλή, πραγματικά ανησυχώ. Ειλικρινά, πρόεδρε, δεν μπορώ να σε καταλάβω. Αντί να απολαύσεις τούτες λίγες ώρες που δεν έχουν πάει στην κεφαλή μας το Βίρονα, εσύ ανησυχείς. Όπως και να το πάρω το πράγμα, η κατάσταση είναι τραγική. Πρόεδρε, ειλικρινά, κάνεις με και γελό, πρόεδρε. Γιατί δεν μπορεί να ζήσεις χωρίς το Βίρονα. Περικλή, εξήγησε μου αυτό το πράγμα. Τι κάνει έναν άνθρωπο σαν το Βίρονα να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Η πελάρα, πρόεδρε. Η πελάρα. Έβρικα, πρόεδρε, έβρικα. Καλώς τον. Μα... Ήβρες το Βίρονα. Ήβρα τώρα, αλλά η κατάστασή του είναι σοβαρή. Έλα, ρε, Αρτέμι, ήβρες τώρα και μπερλάλε. Βλέπεις, Περικλή, ο Βίρονας επέρασε μεγάλον κίνδυνο και εμείς δεν τον επιστρέψαμε. Ποιον κίνδυνο, πρόεδρε, ποιον κίνδυνο. Ο προκομμένος μας κάθεται σε ένα ξενοδοχείο της Λευκωσίας και πιάνει τηλέφωνα γνωστούς και αγνώστους και δηλαδή τους ό,τι τον απαγάγαν. Είσαι βέβαιος γι' αυτό, ρε Αρτέμι. Πατέρα, επιτέλους, πατέρα, επιτέλους. Καλώς τα δέχτηκες. Κύριε πρόεδρε, θα έχουμε συγχαρητήρια. Ποια είναι η ανάμειξή σας σε αυτήν την υπόθεση, κύριε Ταγματάρχα? Έσωσε με, πατέρα, ο σωτήρας μου! Ταγματάρχη, εξήγα μου, γιέ μου, για να καταλάβω. Ναι, ναι. Για να καταλάβω πού να σε στείλω. Στα Κότσινα ή στο Διδημότυχο. Πες μου. Εγώ, κύριε Υπουργέ, απλά έκανα το κάθε μάλιστα. Μου τηλεφώνησε ο κύριος Υπουργός και εγώ, αψηφώντας τον κάθε κίνδυνο, πήγα στους απαγωγείς και τον επήρα και... Ο Δον Κιχώτης τούτος. Πέ μου, έδωσε και μάχη με τους ανεμόμυλους. Όχι, εγώ έδωκα τη μάχη. Με τους ανεμόμυλους. Όχι, με τους απαγωγείς. Εξολόθρεψα τους όλους. Εντάξει, Γιώργολα μου, εντάξει, εντάξει με λίγο. Λοιπόν, Βίρονα μου. Ναι, πατέρα. Να πάει σπίτι τώρα, παιδί μου, αλλά πριν πάεις, να περάσεις από το ξενοδοχείο, γιατί εξηχάσαν να σου χρεώσουν το room service και κάτι ποτά που επήρες που μέσα στο ψυγείο. Συνολικά 1.200 λίρες, ρε! Τόσο ακριβά, σιώπη.